για πάρτι σου χαράματα από το σπίτι. Σαν με βλέπαν με την μπλούζα σου, με λέγανε αλήθεια. Μου λέγαν πως θα μπλέξω, πως θα πρέπει να προσέξω. Σαν τους άλλους, σαν τους άλλους, κάτι άλλο να διαλέξω. Και μπλέξα πιλάρα μου και αρρώστησα βαριά. Γι' αυτό σκάσα για πάρτι σου σε πόλεις και χωριά. Με τα στέρι στην καρδιά και τους ρέιτζες μαζί. Μπλε όλα τα βάψα με λευκό και θαλασσί. Σε καρδιά και σε μυαλό. Σκάσανε οι ρέιτζες και φέρνουν πανικό. Για τον Ιωνικό, αυτά και τόσα άλλα. Μα και στην Νέα Πολύ που θα σε μάθουν μπάλα. Δεν πιάνουν παρακάλια στη σπάθα στο κλουβί. Παντός καιρού και πάντα θα είμαστε μαζί. Αφού από παιδί ξέρεις ακολουθώ. Κι όπου και να βρίσκομαι για σένα τραγουδώ. Δεν άλλαξα, δεν έβαλα μυαλό. Κι είμαι εδώ πιο δυνατά σου τραγουδώ. Μόνο για Ιωνικό που πάντα φιλέ ακολουθώ. Όπου και να παίζει θέλω πάντα το διπλό. Πέφτε για το λαό από τα δυτικά. Μεγάλωσα, νοστάλγησα τα χρόνια τα παλιά. Ναι που ήμουνα ψηλά, ναι και πέρναγα καλά. Δεν είχαμε προβλήματα τα οικονομικά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ελπίζω να είμαστε πανέτοιμοι σήμερα για τα σούπερ δύο ματσάκια που θα δούμε. Καλησπέρα στο Δημήτρη Γκάτσικα. Καλησπέρα Μαριλού, Παναγιώτη, Μιχάλη. Ήρθαμε πάλι σήμερα λοιπόν εδώ να υποστηρίξουμε την ομαδάρα μας για μια ακόμα ζωντανή μετάδοση που μου δίνεται αυτή τη στιγμή χαρά και η ευκαιρία από την ομάδα του Ιωνικού
να την περάσουμε έτσι ακόμα μαζί. Όπως πολύ με ξέρετε ήδη, με έχετε δει 2-3 φορές, Οδυσσέας Μαυράκης, a.k.a. BTT Rick, στο μικρόφωνο και στην κάμερα, που θα μεταδώσουμε ζωντανά μαζί τα 2 ματσάκια που θα παίξει ο Ιωνικός μας με τους Seagulls και την Trivelato FC. Ωραία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε 2 πράγματα και για το roster μας, το τι θα κατεβάσει σήμερα ο Ιωνικός, αλλά και να κάνουμε ένα μικρό recap το τι συμβαίνει στα τελευταία match της Ιωνικάρας μας. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί. Τι θα δούμε σήμερα. Δεν βλέπω άλλα χρώματα, μόνο μπλε, λέει ο Άρτσι. Καλησπέρα, Άρτσι. Λοιπόν, κάτω δεκάρια σήμερα θα δούμε τον Νίκα. Στην άμυνα θα δούμε Ανδρέου, Τσιμπίδας, Καλαμάκης, Κέντρο Παπακώστας, Μαστροκούκος, Τσαλματζάς, Εμμανουηλίδης, έχουμε Τάτσι, Κομπογιάννη και 30 φίλου. Αυτή είναι λοιπόν η εντεκάδα η οποία θα κατεβάσει ο προπονητάρας μας, ο κύριος Τάτσις. Ωραία. Λοιπόν, ένα μικρό recap, γιατί έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες στην αγωνιστική, από την αρχή του μήνα μέχρι και τώρα. Η ομάδα μας βρέθηκε αντίπαλος με τους Greek Freaks, η οποία νικήθηκε με 2-1. Γκολ το οποίο δεχτήκαμε στο 18 και στο 75 και εμείς βάλαμε στο 78. Το επόμενο μάτς το οποίο παίξαμε ήταν με τη Δόξα Κατοκοπιάς, στην οποία ιτηθήκαμε με 2-1. Και, okay, είναι ένα μάτς το οποίο μπορούμε να το συνεχίσουμε. Είχαμε καλές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Μετά βρίσκουμε το επόμενο μάτς με τον Άρη eSports, στο οποίο δεχτήκαμε ένα αυτογκόλ. Πολλές κόντρες μπήκε ένα αυτογκόλ και νικηθήκαμε με 1-0. Και μετά βρίσκουμε τον Αποέλ μπροστά μας, οι οποίοι νικηθήκαμε 0-3. Και είχαμε αρκετές κίτρινες κάρτες, ένα περίεργο παιχνίδι. Στο οποίο δυστυχώς ο Ιωνικός μας δεν είναι πολύ περήφανος που έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Αλλά, και ζωτήσαμε με τις μπύρες σου, αλλά παίξαμε με την ΑΕΚ, το οποίο ήταν ένα φοβερότερο ντέρμπι, το οποίο ενώ βρισκόμασταν πίσω στο σκορ, καταφέραμε να κερδίσουμε με 4-2, και δεν ήξερα από πού τους ήρθε. Και το λέω γιατί είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που νικήσαμε αυτήν την ομάδα. Τουλάχιστον εγώ είμαι περήφανος, δύο για σας. Λοιπόν, όπως για άλλη μια φορά σήμερα, ήρθαμε εδώ να ψυχώσουμε την ομάδα μας. Ξαναλέω λίγα πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ στο chat να μην βρίζουμε. Να είμαστε εδώ να την ψυχώσουμε τα συνθήματά μας και να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Ωραία, να απολαύσουμε την Ιωνικάρα μας. Λοιπόν, ελπίζω όλοι εσείς εκεί που είστε από το σπίτι και χαζεύετε, να έχετε πάρει τις μπύρες σας, να έχετε ανοίξει τα ποτάκια σας. Για να απολαύσετε λοιπόν αυτά τα 2 ματσάκια σήμερα που θα τα περάσουμε μαζί. Τέλεια. Λοιπόν, νάτα, μόνο μπλε. Καλησπέρα στο Ματάλα, λέει ο Ανδρέας. Καλησπέρα Ανδρέα. Λοιπόν, όπως πάντα, ακούω προγνωστικά. Το πρώτο μάτς μας είναι με τους Seagulls, okay. Το οποίο είναι ένα μάτς το οποίο βρισκόμαστε εκτός έδρας. Όχι ότι μετράει πάρα πολύ, πάλι το ίδιο θα παίξουμε. Είμαστε εκτός έδρας και θα ήθελα να μου πείτε τα προγνωστικά σας. Τι περιμένετε? Νάτος και ο Μιχάλης. Νάτος. Πάμε να πάρουμε 2-2, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη. Έτοιμες οι ρετσίνες, έτοιμοι όλοι. Λοιπόν, πείτε μου, ακούω προγνωστικά για το πρώτο μάτς με τους Seagulls στις 10.30. Περιμένω να ακούσω. Πάμε λίγο, λέει ο Compact Boy. Πάμε λίγο. Έλα να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Για ελάτε όλοι σιγά σιγά, φίλαθλοι του Ιωνικού και μη. Για ελάτε να απολαύσουμε. Ελάτε στην παρέα μας. Νάτος και ο κύριος Τσιμπίδας. Γεια σας κύριε Τσιμπίδα. Γεια σας κύριε Τσιμπίδα.
Λοιπόν, πάμε, λέει η Μαριλού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Νίκας, παρουσιάσου. Γεια σου, Φίβο. Θα ήθελα να μου πείτε τα προγνωστικά. Τι περιμένετε με αυτό το μάτς με τους Eagles. Δεν βλέπω να μου γράφετε όμως. Νίκη με 2-0, λέει ο Compact. Νίκη με 2-0. Δυνατό. Ο Βεράκη λέει με 2 γκολ, λέει. Κομπογιάννη, ένα Μανουηλίδη. Απαπα. Έχουμε βλέψεις. Και αυτό είναι που μου αρέσει σε αυτήν την ομάδα. Γεια σου, Ιωάννη. Έχουμε βλέψεις και πρέπει οι παίκτες μας να είναι εκεί, γιατί ο κόσμος είναι εδώ να τους υποστηρίξει. Αυτό θέλω. Ο κόσμος είναι εδώ να τους υποστηρίξει. Αυτό πρέπει να κάνουν, ξέρετε τι είναι, να πάρουν το κοντρολάκι τους. Βέβαια, αυτό είναι κινητό, αλλά δεν έχει σημασία. Να παίρνουν το κοντρολάκι τους και να βάλουν τα γκολάκια. Αυτό θέλουμε από τους. Τίποτα άλλο. Αυτό θέλουμε. Και να πανηγυρίζουμε έξαλλα. Και ξέρεις κάτι. Αυτοί, άμα πάρουμε και win, άμα πάρουμε νίκη, θα είναι εκεί η παρθενική μου νίκη. Εδώ. Μαζί. Στο casting. Οκ, πήραμε και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό, αλλά και ήταν στα πέναλτι. Θα φύγει η τραγιάσκα, να ξέρετε. Θα φύγει η τραγιάσκα. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. 3-1 νίκη, λέει. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ. Υψηλά σκορ, όπως ήταν και με την ΑΕΚ που κερδίσαμε με 4-2. Το σκορ το οποίο το γυρίσαμε και πιστεύω το ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι. Πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι. 4-0, λέει ο Παναγιώτης. Αισιοδοξία, έχει φτάσει ψηλά η αισιοδοξία, πολύ μου αρέσει. Πολλά γκολ βλέπω. Η ομάδα μας θέλουμε να παίξει επιθετικά. Θέλουμε να παίξει επιθετικά να και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βάλει γκολ γρήγορα. Το θέλουμε για να τους δώσει τα πάνω τους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στο επόμενο match. Ναι. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Τι λέει. Μανώλης λέει 3-0 εύκολα. 3-0 εύκολα λέει ο Μανώλης. Πολύ μου αρέσει Μανώλη. Έχω το σκύλο αγκαλιά και βλέπω μουσια λέει την καλύτερο. Έλα ρε Μιχάλη. Συγγνώμη, κάνα ένα μικρό invade στο chat. Κάνα ένα μικρό invade. Θέλουν ερεμίστες εκεί. Ήρθαμε εδώ πέρα να υποστηρίξουμε την Ιωνικάρα μας. Ήρθαμε εδώ να υποστηρίξουμε την Ιωνικάρα μας. Χάτρικ Κομπογιάννης, αυτά θέλω να ακούω. Χάτρικ, συγγνώμη, διαβάζω. Γράψε λάθος. Χάτρικ Κομπογιάννης. Πάμε λίγο, ομάδα. Πάμε λίγο, όλα μπλε. Έλα, όλα μπλε. Ελπίζω σήμερα να μας τη χαρίσει. Και να έχουμε ένα, δύο μάτς βασικά χωρίς προβλήματα. Χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε restart, να ξαναβγαίνουν παίκτες, να τους πετάει και να ξεκινάμε. Το 2-0 το κόβει το ματσάκι Μαριλού. Έλα Μαριλού. 2-0 υπέρ της Ιωνικάρας. 4-0 ο Γιώργος. Βλέπω έχετε παίξει ψηλά σκορ. Το οποίο η ομάδα μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Παναγιώτη, είμαι πάντα hype. Τι εννοείς? Πάντα είμαι hype. Δεν υπάρχει μέρα που να μην είμαι hype. Ειδικά για αυτή την ομάδα. Ειδικά για αυτή την ομάδα. Όχι πριν κάτι ώρες. Λοιπόν, πάμε να εμψυχώσουμε την ομάδα μας. Όλα μπλε. Να παίξει φοβερή μπάλα. Αυτό θέλουμε να δούμε. Μπάλα. Και ξαναθυμίζω το ρόστερ μας. Όπως το βλέπετε στην οθόνη σας, έχουμε τον κύριο Νίκα κάτω τα δοκάρια. Καλαμάκη στην άμυνα. Τσιμπίδας Ανδρέου. Εμμανουηλίδη Τάτσης. Τσαλματζάς. Μαστροκούκο, συγγνώμη. Παπακώστας. Τριανταφύλου και Καμπογιάννης. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η εντεκάδα η οποία υπενθυμίζω κατεβάζει ο προπονητάρας μας ο κύριος Τάτσης. Και πάμε να την υποστηρίξουμε όσο πιο πολύ γίνεται για να μπορέσει να καταφέρει αυτές τις δύο νίκες που σήμερα ξαναθυμίζω παίζουμε στις 10.30 με τους Seagulls FC και το 11 η ώρα περίπου, κάπου εκεί ανάλογα πώς θα τελειώσει το μάτς, παίζουμε τριβελάτο. Είναι δύο μάτς που θέλουμε να τα κερδίσουμε. Τελείωσε. 2-2 στο Βεράκια, λέει ο Δημήτρης. Νίκη, αμόν, ρε. Κομπογιάννης, τι είπα εγώ. Κομπογιάννης είπα, τι είπα.
Άμα πάλι το κάνω λάθος, θα με πετάξουν έξω. Ο Γιάννης. Τι διάβασε, είναι και μακριά, το λέω. Με συγχωρείτε. Βαράτε τώρα που μπορείτε. Βαράτε. Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάει και το match, βλέπω οι ομάδες ετοιμάζονται. Να ξεκινήσουμε και το ματσάκι μας, να το απολαύσουμε. Μόνο μπλε. Πάμε να ψυχούμε την ομάδα μας όσο περισσότερο γίνεται. Όσο περισσότερο γίνεται, να ψυχώσουμε. Το μικρόφωνο φεύγει μακριά, δεν ξέρω γιατί. Φοβάται νομίζω, φωνάζω πολύ. Έχω παθιαστεί με αυτήν την ομάδα. Πάμε σιγά σιγά προς το match. Είναι και 29, τώρα θα ξεκινήσουν τα invites. Πάμε να τους ψυχώσουμε. Πάρετε και λίγο τραγουδάκι. Έχουμε μόνο μπλε στο chat. Για πάμε λίγο. Πάμε λίγο να ψυχώσουμε την ομάδα μας. Πάμε λίγο να βλέπω μόνο μπλε όπως δίνει και ο Δημήτρης. Τι πίνω σήμερα. Δεν θες να ξέρεις τι έχω δίπλα μου. Έχω από φυσικό χυμό. Έχω καφέ. Και το άλλο, άμα το δείξω, φάμε μπαμ. Έχω ένα τζακ. Γεια σου Βασίλη. Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνος συνδυασμός όλος αυτός. Από την αρχή είναι επικίνδυνος συνδυασμός. Για πάμε σιγά σιγά. Εσύ κύριε Κόμπακ, τι πίνετε? Βλέπω εδώ έχουμε τις ρετσινές. Τι έχουμε, τι έχετε ανοίξει εκεί? Μόνο μπλε, λέει η Μαριλού. Να τη Μαριλού, μόνο μπλε. Πάμε λίγο το chat. Πάμε λίγο. Όλοι οι φίλαθλοι του Ιωνικού να είναι εδώ. Πάμε να τους υποστηρίξουμε. Νάτος και ο Μιχάλης. Πάμε λίγο μόνο μπλε. Πάμε λίγο να ξεσηκωθούμε λίγο στην ομάδα. Τι είναι αυτά που βλέπω? Λάρωσε Θωμά. Νάτος ο κύριος Θάνος. Όχι, θέλω να το σπάσει το chat με τέτοια. Θέλω να πηγαίνει το chat τάπα, να μην προλαβαίνω να διαβάζω. Να μην προλαβαίνω να διαβάζω, θέλω. Πάμε. Λοιπόν, η ομάδα μας, λοιπόν, όπως είπα και πριν, έρχεται από μία νίκη. Μία πολύ δυνατή νίκη με την ΑΕΚ, με σκορ 4-2. Έρχεται όμως και μία ήττα η οποία δεν πιστεύω να κόστισε ψυχολογικά στον κόσμο, σίγουρα, γιατί έχουν έρθει σήμερα, από όσο ξέρω, να παίξουν με 120% των χειριστηρίων τους. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο μάτς. Ιωνικός Νικίας, VGL's Seagulls. Πάμε σιγά σιγά προς το μάτς. Λοιπόν, κάτσε μεταφέρω αυτό εδώ προς αριστερά για να ανοίξω και την οθόνη μας. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εδώ, βλέπουμε όλοι τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και ξεκινά σιγά σιγά το μάτς. Πάμε να δούμε την ομαδάρα μας. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, απέναντι στους Seagulls. Και ξεκινάνε, λοιπόν, να επιτίθονται οι Seagulls από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Βαθιά παλιά, και ο Παπακώστας είναι εκεί να κόψει, να γυρίσει πίσω για μια οργανωμένη επίθεση στον Ανδρέου. Ανδρέου αλλάζει το γήπεδο, πολύ ωραία παλιά. Τσάτ, τάτσις, κέντρο γηπέδου, Μαστροκούκος, κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Εμμανουηλίδη, τάτσις. Σαλματζάς, Τσιμπίδας, αλλάζουν την μπάλα ψηλά στη μεσαία γραμμή. Πήγε να βγει η καλή πάσα, αλλά δυστυχώς είναι εκεί η άμυνα των Seagulls να τη σταματήσει. Τώρα θέλει προσοχή, έχουμε γυρίσει όλοι. Προσπαθούν τώρα η ομάδα του Seagulls να πουσάρει και να βρει μια σέντρα από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου, αλλά εκεί είναι ο Νίκας να σταματήσει κάποια, οτιδήποτε ελπίδα υπήρχε στους Seagulls να κάνουν μια καλή πάσα. Και τώρα Μανουηλίδης έχει ανοίξει πάρα πολύ ωραία. Τρενταφύλου, πάσα. Offside! Offside ήτανε.
Το είδε ο διαιτητής. Το είδε. Και σταματάει δυστυχώς αυτή η πολύ ωραία φάση που πήγε να στηθεί από την ομάδα του Ιωνικού μας. Και τώρα θέλει προσοχή. Ο Νίκας είναι εκεί, πάλι να κόψει τη φάση και να σταματήσει κάθε επιχείρηση των Σίγκαλ να βάλουν γκολ. Κρατά λοιπόν την μπάλα. Οι Σίγκαλ είναι στην επίθεση, είναι από την δεξιά πλευρά του γηπέδου και γυρνάνε πίσω από τη μεσαία γραμμή του γηπέδου για να κάνουν μια καλή οργανωμένη επίθεση. Τώρα θέλει προσοχή. Κρατά την μπάλα, άξιζε τη μεγάλη περιοχή, μακριά όμως, τα κουνάκια προς τα πίσω. Και εδώ αριστερά από την πλευρά του γηπέδου ψάχνουν να βρουν μια σέντρα. Πολλές τρίπλες, καταφέρει να περνάει ένα παίχτη δεύτερον, αλλά εκείνο ο Μαστροκούκος να σταματήσει την μπάλα για να του πει όχι, δεν συνεχίζεται αυτή η επίθεση. Και ο Παπακώστας κλέβει. Τριανταφύλλου λοιπόν από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου, ψάχνει να κάνει κάποιες τρίπλες. Παπακώστας κρατάει την μπάλα και εκεί κάνει το λάθος πάσα πάνω στον αμυντικό των Σίγκαλς που χωρίς να δυσκολευτεί πολύ σταμάτησε αυτή την επίθεσή μας. Και τώρα βλέπουμε ένα πλάγιο out για την ομάδα του Ιωνικού προς τα δοκάρια μας. Βαθιά παλιά, έξω τη μεγάλη περιοχή, δεξιά πλευρά του γηπέδου, ανοιγόμαστε, Τριανταφύλλου, κέντρο του γηπέδου, τάτσις, πάρα πολύ ωραία. Εμμανουηλίδης κρατάει την μπάλα, ανοίγει, είναι γρήγορος ο Εμμανουηλίδης, Κομπογιάννης κρατάει την μπάλα, Εμμανουηλίδης ξανά, ένα κακό κοντρόλ, έφυγε μακριά, αλλά έπεσε πάνω στον αντίπαλο παίκτη των Σίγκαος. Κομπογιάννης, πολύ ωραίο κοντρόλ, πήγε να κάνει την τρίπλα εκεί, αλλά δυστυχώς δεν του βγήκε. Έχουμε αυτή τη στιγμή την ομάδα των Σίγκαλ να πουσάρει και κάνουν το λάθος. Τάτσις είναι εκεί. Ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα εκτός φάσης. Αλλά ο διαιτητής πάρα πολύ ωραία το δίνει. Πάνω τη μεσαία πλευρά του γηπέδου. Έχουμε λοιπόν Μαστροκούκος, Εμμανουηλίδης. Μαστροκούκος κάνει το λάθος και χάνουμε την μπάλα. Η κατοχή αυτή τη στιγμή στους Σίγκαλ. Μακριά παλιά που είναι εκεί ο Καλαμάκης. Να κάνει το λάθος κοντρόλ, και να παραχωρεί πλάγιο από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου στους Σίγκαλς, οι οποίοι κάνουν και αυτοί το ίδιο λάθος. Εμμανουηλίδης, Σαλματζάς, πάρα πολύ ωραία, ανοιχτό, έχει πολύ χώρο ο Μαστροκούκος μπροστά του στη μεσαία γραμμή. Ανοίγει, έξω μεγάλη περιοχή. Βρίσκει πολύ ωραία τον Κομπογιάννη. Κομπογιάννη, σουτ, γκολ! 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 1-0! 1-0 ο Κομπογιάννης, όπως το είχαμε υπολογίσει. Ήρθε ο Κομπογιάννης και η μπάλα τρυπάει τα δίχτυα. Τρυπάει τα δίχτυα. Μέχρι και το μικρόφωνο μου κλιπάρει. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Τώρα θέλει προσοχή όμως. Στην αντεπίθεση λοιπόν ο Ανδρέου, όπως μακριά, να φύγει αυτή η επίθεση. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Και καρφώνει στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραία. Και η ομάδα λοιπόν των Σίγκαλ αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει μια πάσα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τη βρίσκει, ψάχνει να βρει το σουτ. Είναι εκεί όμως ο Ανδρέου να κόψει πάρα πολύ ωραία, όπως μακριά, να σταματήσει αυτή η επίθεση. Καλαμάκης, Εμμανουηλίδης. Κομπογιάννης κρατάει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία πάσα τον Τριανταφύλλου. Τσαλματζάς. Μαστροκούκος. Ένα καλό άνοιγμα. Όχι. Κόβεται από την ομάδα των Σίγκαλ, στους αμυντικούς τους. Είναι εκεί. Έχουμε τέσσερις παίχτες πίσω από την άμυνά μας, κρατάνε. Έχει μπει μες στη μεγάλη περιοχή. Θέλει προσοχή τώρα. Και δυστυχώς αφήσαμε πολλά ανοίγματα. Παίξανε το 1-2 εκεί σωστά οι Σίγκαλς. Και έξω από τη τη μεγάλη περιοχή σκοράρουνε. Δυστυχώς και έχουμε το 1-1 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του Ιωνικού εναντίον των Σίγκαλς. Ανοιχτήκαμε πάρα πολύ, κάναμε το λάθος, παίξανε τις γρήγορες πάσεις ενώ είχαμε 4 παίκτες στην άμυνα. Είδατε εκεί πόσο γρήγορα έφυγε ο επιθετικός των Σίγκαλς και δυστυχώς αμαρκάριστος έκανε πολύ δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακά μας, Γυρουνίκα. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκουμε την μπάλα Κομπογιάννη στο κέντρο του γηπέδου προς την άμυνά μας. Καλαμάκης, Τάτσης, Εμμανουηλίδης, Τάτσης ξανά, Εμμανουηλίδης, αλλάζουν την μπάλα γρήγορα. Κομπογιάννης, ωραία πάσα, Τσαλματζάς, πολύ ωραία Τριανταφύλλου, έχουν αλλάξει πάρα πολύ ωραία. Κομπογιάννης κρατάει την μπάλα και τη γυρνάει για μια καλή επίθεση. Εμμανουηλίδης, πολύ ωραία τρίπλα, Τσαλματζάς, μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Σταματάει αυτή η επίθεση και ξαναγυρνάει η μπάλα στον Καλαμάκη. Τσαλματζάς, Εμμανουηλίδης, Τσαλματζάς, αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα. Εμμανουηλίδης, Τσαλματζάς, ψάχνει να βρει έξω τη μεγάλη περιοχή. Κομπογιάννης έχει να διορθώσει το λάθος. Ένα σκάψιμο μπροστά στην μπάλα, δυστυχώς δεν βρίσκει κάποιον παίχτη.
Εμμανουηλίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τρίπλες. Κυνηγάει να πάρει κάτι. Χάνει την μπάλα, δυστυχώς. Πάρα πολλές τρίπλες. Πέσανε 5 άτομα πάνω του. 5 αμυντικοί των Σίγκαλς. Πέσανε σαν λυσασμένοι πάνω στον Εμμανουηλίδη. Γιατί ξέρουν τι ζημιά μπορεί να κάνει. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια επίθεση των Σίγκαλς από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Και κάνουν το λάθος και μας παραχωρούν ένα πλάγιο out. Το οποίο εκτελέστηκε. Δεν βρίσκαμε κάποιο δικό μας παίχτη εκεί στην επίθεσή μας. Και συνεχίζουμε μια σωστή οργανωμένη επίθεση από την αριστερή πλευρά του γηπέδου προς την αμυνά μας. Έχουμε τον Καλαμάκη που κατεβάζει την μπάλα. Τάτσις, Εμμανουηλίδης. Εμμανουηλίδης, Κομπογιάννης, κρατάει την μπάλα. Κλείστηκε εκεί τώρα. Προσπάθησε να τη γυρίσει πίσω. Είναι εκεί ο Τάτσις να τη γυρίσει στον κύριο Καλαμάκη. Σαλματζάς. Μαστροκούκος. Δυστυχώς δεν βρίσκει το συμπαίκτη του. Ψάχνει να βρει. Η ομάδα των Σίγκαλς αυτή τη στιγμή επιτίθεται. Αλλά είναι εκεί ο Κομπογιάννης. Ίσως είχαμε και ένα μικρό φάουλ εκεί που το διαιτητής το είδε. Ήταν δίπλα και το είδε. Το είδε ο διαιτητής. Πάνω από την μεσαία γραμμή. Και σιγά σιγά πάμε προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με μια βαθιά παλιά. Θέλει προσοχή. Πάρα πολύ ωραία κόψιμο από τον Τσαλματζά. Παπακώστας, τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πολύ δυνατό τάκλιν, αλλά πάνω στην μπάλα από την ομάδα των Σίγκαλ. Και αυτό έρχεται να δώσει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σε αυτό το μάτς που ο Ιωνικός βρίσκεται αντιμέτωπος με την ομάδα των Σίγκαλ. Πρώτο ημίχρονο 1-1. Βλέπουμε και κάποια στατιστικά αυτή τη στιγμή. Έχουμε μοιρασμένη κατοχή της μπάλας. Έχουμε ένα 53 και ένα 47, το οποίο μας δείχνει ότι το match είναι derby. Το match κρατιέται. Δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στην κατοχή της μπάλας. Οπότε θέλει πολύ προσοχή τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να μπει πολύ δυναμικά ο Ιωνικός μας, να βάλει τον goal, να βάλει ίσως ένα και ένα δεύτερο για να μπορέσει να κλειδώσει την νίκη του. Αυτή τη στιγμή μιλάμε στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα μας, 1-1, Ιωνικός Σίγκαλς. Και ξεκινάμε, δεύτερο ημίχρονο. Οργανωμένη επίθεση από την αριστερή πλευρά του γηπέδου, Εμμανουηλίδης, κρατάει την μπάλα, Τάτσι στο κέντρο του γηπέδου, Σαλματζάς, Κομπογιάννης πίσω στον κύριο Τάτσι, πάνω στη μεσαία γραμμή, Τσιμπίδας, Καλαμάκης, Τάτσις, Κομπογιάννης, μια πολύ ωραία κάθε πάσα, αλλά δεν βγήκε, χτύπησε πάνω στα σώματα των παιχτών. Ο κύριος Νίκας έχει βγει πολύ μακριά από τα δοκάρια του. Παραλίγο να γίνει το λάθος, αλλά εκεί είναι οι συμπαίχτες μας να τους κρατήσουν. Τριανταφύλου, μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεξιά πλευρά, ψάχνει να βρει μια πάσα. Τσαλματζάς, ανοίγει δεξιά μεγάλη περιοχή. Μαστροκούκος, όχι, όχι. Πολλά σώματα. Αλλά είναι εκεί λοιπόν ο κύριος Τάτσις να καθαρίσει τη φάση. Να δώσει την επίθεσή μας, αλλά δυστυχώς η ομάδα των Σίγκαλς έχει βρεθεί με την μπάλα στα πόδια. Πήγαν να διώξουν όπως όπως, κάνουν το λάθος. Τσαλματζάς, Μαστροκούκος, έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά του κλέβουν την μπάλα σαν να ήταν καραμέλα από μωρό. Και είναι εκεί λοιπόν τώρα οι Σίγκαλς να βρίσκουν στην αντεπίθεση και κάνουν το λάθος. Είναι εκεί ο κύριος Τσιμπίδας. Ο Μαστροκούκος κρατάει την μπάλα από δεξιά πλευρά του γηπέδου. Τριανταφύλου, Παπακώστας. Τριανταφύλου. Πάρα πολύ ωραία μπάλα. Ψάχνει να βρει τη σέντρα. Όχι, δεν βρίσκει. Παπακώστας. Κρατάει μπάλα. Εξακολουθεί να την κρατάει και όχι. Λάθος, λάθος. Αλλά η ομάδα των Σίγκαλς παραχωρεί ένα πλάγιο out. Πλάγιο out προς την επίθεσή μας. Σαλματζάς. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάσα. Κομπογιάννης. Όχι, Τριανταφύλου. Κρατάει την μπάλα. Έχουμε Εμμανουηλίδη. Τη σηκώνει. Κρατάει. Κοντρόλ. Όχι, πολλά σώματα. Πολλά σώματα. Τσουτ. Τριανταφύλου. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πολλά σώματα. Και εξακολουθούν να χτυπάνε πάνω στα σώματα οι μπάλες. Και δυστυχώς η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά των Σίγκαλς που πουσάρουν από τη δεξιά πλευρά. Αλλά είναι εκεί ο Τάτσις να πει ένα stop. Και να συνεχίσουμε και εμείς την οργανωμένη μας επίθεση από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Έχουμε τον Εμμανουηλίδη στο κέντρο του γηπέδου. Κομπογιάννης, Τριανταφύλου, Παπακώστας έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πέφτει πάνω στα σώματα. Τρεις αμυντικοί τον είχαν κλείσει. Δεν μπορούσε να βρει ούτε πάσα ούτε να σουτάρει. Εμμανουηλίδης τώρα αυτή τη στιγμή, Τσαλματζάς. Και κερδίζουμε ένα πλάγιο out από την αριστερή πλευρά του γηπέδου, όπως επιτιθόμαστε. Κομπογιάννης κατεβάζει την μπάλα, πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Και κερδίζουμε ένα ακόμα πλάγιο out.
Τσάλμα Τζάς, πίσω, πολύ πίσω την κρατική γραμμή. Εμμανουηλίδη, Τσαλματζάς, ξανά τώρα. Μαστροκούκος. Βρίσκει ένα πάρα πολύ ωραία πάσα τον Παπακώστα. Παπακώστα γυρνάει πίσω. Τσαλματζάς σκάβει. Όχι. Δεν βρίσκει κάποιο την παίκτη. Διορθώνει το λάθος του. Τρενταφύλου. Ξανά σκάψιμο. Μακριά. Όπως η αμυντική των Σίγκαλς να φύγει μακριά η μπάλα. Γιατί τους έχουμε πολύ ψηλά στην περιοχή τους. Και πρέπει να πάρουν κάποια νέα σωτάτσι. Εδώ κάνει το λάθος. Πήγαινε να δώσει στο κέντρο του γηπέδου. Έχουμε τρεις αμυντικούς. Δεν φοβόμαστε για κάποια γρήγορη αντεπίθεση. Είναι κλεισμένη όλη η επιθετική των Σίγκαλς, όπως βλέπετε. Μακρινή παλιά που βρίσκει αντίπαλο των Σίγκαλς και τον κρεμάει τον Νίκα. Τον κρεμάει. Βγήκαμε πολύ μπροστά στην άμυνά μας. Αφήσαμε ένα ενόχλητο χωρίς να υπάρχει κάποιο offside. Και τιμωρηθήκαμε δυστυχώς γιατί η ομάδα μας πίσαρε πάρα πολύ ψηλά. Και γκολ στο 68 από τους Σίγκαλς. Με ένα μικρό λάθος της άμυνας που δυστυχώς κόστισε το γκολ στους Σίγκαλς. Δυστυχώς έχουμε κατοχή, πουσάραμε δυνατά, αλλά η αντεπίθεση αυτή δυστυχώς απέβηκε μοιραία. Έξω τη μεγάλη περιοχή το Σίγκαλς τώρα, ένα πολύ ωραίο πέρασμα από τον Τσαλματζάλα, πάλι χτυπάει σε σώματα. Έχουμε πουσάρει δυνατά πάνω τη μεγάλη περιοχή, Τσαλματζάς. Ψάχνει να βρει τους συμπαίκτες του, αλλά βλέπετε έχουν γυρίσει. 10 παίκτες είναι πίσω, σχεδόν πάνω στη μεγάλη περιοχή των Σίγκαλς. Εκεί το λάθος και ναι, Εμμανουηλίδης έρχεται να κλέψει την μπάλα σαν από μηχανής θεός και την ακουμπάει. Εκεί το λάθος, πάνω στα σώματα. Πάνω στα σώματα και το 2-2. Και το 2-2. Είναι εκεί. Είναι εκεί το 2-2. Είναι εκεί να ισοφαρίσουμε. Τώρα είναι στο 75. Θέλει πάλι προσοχή τώρα. Το ίδιο πάει να γίνει εδώ. Το ίδιο. Δυστυχώς. Και όχι! Είναι εκεί! Είναι εκεί λοιπόν! Και παραχωρεί το πλάγιο out. Και μας σώζει. Και μας σώζει. Και μας σώζει πάρα πολύ από το 3-2. Υπενθυμίζω, Ιωνικός Σίγκαλς 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο, στο 77. Τσαλματζάς τώρα την μπάλα. Πάει να βρει το συμπαίκτη του. 30 φίλου, πολύ ωραία για τον Εμμανουηλίδη. Πάσα, Τσαλματζάς, γκολ, γκολ. Γκολ ο Τσαλματζάς, 3-2 στο 79. Τι γίνεται. Τσαλματζάς, γκολ. Τι γίνεται. Έχουμε τρελαθεί. Το γυρνάμε το μάτς. Είναι δικό μας το μάτς. Στο 79, κρατήστε την μπάλα. Έχω τρελαθεί. Πάμε, Κομπογιάννης, 30 φίλου στο κέντρο του γηπέδου. Μαστροκούκος, δεξιά πλευρά του κηπέδου. Παπακώστας. Τρενταφύλου, σουτ. Και όχι, είναι εκεί ο τερματοφύλακας στο Σίγκαλ να πει όχι. Δεν πάμε για τέταρτο. Κομπογιάννης. Τρενταφύλου ψάχνει να βρει μια ωραία πάσα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παπακώστας αλλάζει. Κομπογιάννης. Μπορεί να ήταν και offside αυτό, αλλά δεν ήτανε. Κομπογιάννης, ωραία τα τρίπλες. Ωραία τρίπλες, αλλά έχουν βρεθεί πάνω του. Πάνω τέσσερα άτομα. Και τον σταματάνε. Τώρα θέλει προσοχή η αντεπίθεση πάλι. Θέλει αυτή τη βαθιά παλιά πάλι που πήγαν να τον βρούνε, αλλά είναι εκεί ο Νίκας να σταματήσει κάθε υποψία τρίτου γκολ από την ομάδα των Σίγκαλς. Τάτσις. Τσαλματζάς. Βρίσκει πολύ ωραία τον Εμμανουηλίδη. Κομπογιάννη στο 85. Κρατάει την μπάλα. Εμμανουηλίδης έξω στη μεγάλη περιοχή. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Κομπογιάννη, Τσαλματζάς. Κρατάει την μπάλα, Τρενταφύλου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάει να βρει στα σώματα Κόντρετς. Πάμε και το γκολ. Παπακώστας, όχι. Πάνω στην αγκαλιά του goalkeeper των Σίγκαλς. Ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε καθόλου μα καθόλου να πιάσει την μπάλα. Αλλά η επίθεση συνεχίζεται. Τρενταφύλου. Έχει δει πάρα πολύ ωραία τον Παπακώστα. Παπακώστα, Τρενταφύλου. Τρενταφύλου σουτ πάνω στο σώμα των αμυντικών. Πάνω στο σώμα των αμυντικών. Τώρα θέλει πολύ προσοχή. Είμαστε στο 90. Έχουμε ένα λεπτό καθυστερήσεις. Περίπου. Και είναι εκεί λοιπόν ο Ανδρέου να σταματήσει την επίθεση και ο Τάτσις πολύ μακριά, όπως να φύγει η μπάλα μακριά από μας για να μπορέσουμε να πάρουμε και την νίκη. Τρενταφύλου, πάμε και τον γκολ. Πάμε και τον γκολ Παπακώστας. Κομπογιάννης και ναι, 4-2 πριν την εκπνοή αυτού λοιπόν του δεύτερου ημιχρόνου, πριν την εκπνοή του αγώνα. 4-2 Ιωνικός Σίγκαλς. Έτσι ένα γκολ για να βάλουμε ένα κομματιράκι σε αυτή την υπέροχη νίκη. Αυτό το πολύ ωραίο γύρισμα που κάναμε
μετά το 2-1, σκοράροντας 4 γκολ στην ομάδα των Seagulls. Συγγνώμη, 3 γκολ ακόμα. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα τεράστιο μπράβο στην ομάδα του Ιωνικού μας, η οποία κατάφερε με 4-2, ενώ είχε φύγει με 1-1 στο ημίχρονο, να νικήσει την ομάδα των Seagulls σε αυτό το εκτός μάτς έδρας. Εκτός έδρας μάτς. Σίγουρα στέλνουμε γι' αυτό λάθος. Θέλω όλοι οι φιλάθλοι του Ιωνικού να είναι χαρούμενοι για αυτό το μάτς που μας χάρισε η ομάδα μας. Πάμε πάρα πολύ δυνατά. Τώρα όμως θέλει ηρεμία. Να τρελαθούμε ναι μεν, αλλά ηρεμία στους παίχτες μας για να πάμε 2-2. Πάμε για 2-2 σήμερα. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν σήμερα πώς σας φάνηκε αυτό το match που είχαμε. Συγγνώμη, εδώ βλέπουμε και κάποια highlights. Αυτό το match λοιπόν με τους Seagulls. Πείτε μου πώς σας φάνηκε. Πώς είναι τα... πώς το είδατε γενικότερα το match. Πάμε Οδυσσέα τρέλα, λέει Μαριλού. Άντε, φέραμε και την νίκη, λέει στην Οδυσσέα. Ισχύει, μου φέρατε και την νίκη. Με πολύ δυνατή νίκη, 4-2, πολλά γκολ, όπως είχατε προβλέψει όλοι σας. Όλοι σας είχατε προβλέψει πολλά γκολ και γι' αυτό μπήκανε. Χαίρομαι που όλοι οι φιλάθλοι εδώ του Ιωνικού ξέρουν την ομάδα τους και την εμπιστεύονται και βρίσκονται εδώ και τη σαπορτάρουν συνέχεια. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς το γκολ, αυτό το κρέμασμα που έφαγε ο Νίκας από τον επιθετικό του, τον Seagulls. Ήταν και εκτεθειμένος πάρα πολύ. Τώρα, στο επόμενο match, θέλω να μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Πάμε σιγά. Ζάναξ. Γιατί Ζάναξ? Θέλω να μου πείτε λοιπόν το επόμενο match, πώς θα το βλέπετε, πόσα goal πιστεύετε θα μπουν. Ο Ιωνικός μας θα βρεθεί αντιμέτωπος με το Τριβαλέτο FC. Θέλω να μου πείτε τα προγνωστικά σας για αυτό το match. Να πάρω και εγώ δύο ανάσες, γιατί στο τέλος του match του προηγούμενου, εδώ με τους Seagulls, έχασα την μπάλα. Τελαθήκαμε. Παίξαμε πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα, την κινήσαμε γρήγορα, βάλαμε το γκολ μας και απανωτά ήρθε με το 3-2, ήρθε στη λήξη, στην εκπνοή, εκεί που ήταν οι καθυστερήσεις, το 4-2 για την ομάδα του Ιωνικού μας, η οποία κερδίζει τους Seagulls. 1-0 με γκολ Λέιτς Αλματζάς, ο Μιχάλης. Πάμε για 2-2, ακριβώς, συμφωνώ. Πάμε για 2-2. Ποιος πιστεύετε ότι είναι MVP αυτού του αγώνα? Αν υπήρχε κάποιος MVP ή όχι, κάποιος ξεχώρισε. Πάλι ο Βεράκη και γκολ, φωνάζει ο Δημήτρης. Δύσκολη ομάδα, Τριβαλέτο. Τριβελάτο. Δύσκολη ομάδα Τριβελάτο. Πιστεύω ότι θα έχουμε μπει με την οτροπία του νικητή και θα πάρουμε και το δεύτερο μάτς. Ετοιμάζονται τώρα τα παιδιά να ξεκινήσουν τα invites. Υπενθυμίζω το roster μας όπως το βλέπετε εδώ. Είναι κάτω τα δοκάρια, έχουμε τον Νίκα, Αλαμάκη στην άμυνα, Τσιμπίδας και Ανδρέου. Αριστερά βρίσκουμε τον Εμμανουηλίδη, και του γηπέδου Τσαλμαντζάς, Μαστροκούκος, Παπακώστας, Τάτσης, Κομπογιάννη στην επίθεση και 30 φίλου. Είχαμε ένα βεθαρά ονόματι Μπαμπάκος, τι απέγινε. Πού είναι ο κύριος Μπαμπάκος? Κύριε Μπαμπάκο, είστε εδώ? Είστε εδώ να πείτε ένα γεια στους θαυμαστές σας. Λοιπόν, σιγά σιγά προετοιμάζονται, βλέπω τα παιδιά, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μάτς με Τριβελάτο. 2-1 νίκη λοιπόν, λέει. Ισχύει. Να πιούμε λίγο. Να πιω ένα νερό. Έχεις δίκιο. Μιλάω πολύ. Βάλουμε και κάποια μουσικούλα. Να ηρεμήσουμε. Πάμε λίγο μουσικούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θυμίζεις. Μετά από τέτοια νίκη όμως, μετά από τέτοια νίκη, πώς να πάρω εγώ ανάσα? Για πες μου.
Πώς να πάρω εγώ τέτοια ανάσα, για πες μετά από τέτοια νίκη. Θα βγάλω την τραγιάσκα μου, δηλαδή πρώτη μου νίκη είναι. Πώς να πάρω ανάσα, πώς να σταματήσω να μιλάω. Για πες μου. Λοιπόν, το δεύτερο μάτς, μπες μέσα σαρί. Να ξέρετε, εγώ σαρί, σαρί πληρώ. Σαρί, θέλω μπλούζα σαρί. Θέλω μπλούζα σαρί. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ήταν η υπέρτατη αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ήταν η υπέρτατη αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Σαρί και πάλι σαρίς. Και ξέρω γιατί οι όλοι πίσω, όλη η άμυνά μας δεν φαίνεται. Γιατί δεν βάζει τον γκολ, δεν εμφανίζεται εκεί. Αν ο Σαρίς όμως έβαλε και τον γκολ. Πανύψηλος, με μια κοτσίδα να βλέπεις να χτυπιέται. Και έχει μέσα το ποτήρι. Έχει λίγο καφέ, αλλά έχει λίγο ποτό. Είπαμε να μην φάμε μπαν, εδώ. Βλέπεις YouTube, όλα καλά. €90 η μπλούζα σαρί. Να σου θυμίσω ότι το προηγούμενο μάτσο με τον Παναθηναϊκό είχες πει 50. Αυξάνεται ανάλογα με το τι λέω. Άμα αυξάνεται η μπλούζα με τον... με ανάλογα τι λέω, πάμε να την ανεβάσουμε, να την μπουστάρουμε. Πάμε λίγο σαρί μπλούζα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζονται τα παιδιά για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Μια πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Τριβελάτο. Ελπίζω να παίξουμε τη σωστή μπάλα όπως παίξαμε και με τους Eagles. Και χωρίς τα υπόλοιπα Xanax που διαβάζα στο chat. Καφέ. Ανέβηκε τιμή λίγο ζήτησης. Αυτά είναι τη σωστά. Γιατί όταν έχει σωστό marketeer, αυτά συμβαίνουν. Γιατί έτσι είναι η ομάδα του Ιωνικού. Έχει από πίσω όλα τα πρόσωπα στις κατάλληλες θέσεις. Και γι' αυτό και είμαι και εγώ εδώ, να τους υποστηρίξω μέχρι τελευταίας εκνοής του 90 plus λεπτού. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σιγά σιγά προς το match. Περιμένουν τα παιδιά να ξεκινήσουν τα invites. Εξακολουθώ να μην βλέπω προγνωστικά. Πού είναι τα προγνωστικά μας? Πού είναι τα προγνωστικά μας? Να πάρω κι εγώ δύο ανάσες. Για πείτε προγνωστικά παιδιά. Πόσα γκολ προβλέπονται σε αυτό το match? Πόσα γκολ πιστεύετε ότι θα μπουνε? Πιστεύετε πως θα είναι το προηγούμενο με πολλά γκολ ή με ένα γρήγορο γκολ και μετά θα δούμε μόνο κράτημα της μπάλας? Ο Παναγιώτης λέει 2-1 νίκη με ανατροπή. Του αρέσουν του Παναγιώτη να παθαίνουμε, να έχουμε το άγχος και να χρειαζόμαστε Xanax με ανατροπές. Θα δεχτούμε πάλι πρώτη γκολ. Έλα 2-1 θα κερδίσουμε. Συνεχίζει λοιπόν να με αγώνουνε. Θέλετε να αγωνόμαστε? Κομπογιάννης γκολ, το έχω δει από μακριά. Ο Μπογιάννης Πεχτούρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Νάτος και ο Λουκάς. Γεια σου Λουκά. Πάμε ομάδα λέει ο Λουκάς. Μπράβο Λουκά, να ψυχώσουμε την ομάδα μας. Πάμε όλα, όλοι μπλε. Όπως έχει δώσει ο Δημήτρης ο Κάτσικας. Πάμε ομαδάρα. Συνεχίζει ο Λουκάς. Δώστε παιδιά, δώστε όλο σας το είναι σε αυτήν την ομάδα.
να μπορέσει να καταφέρει αυτές τις δύο νίκες, να έχουμε τα 2-2 και να πάμε σπίτι. Ή όποιοι δεν είμαστε σπίτι, οι περισσότεροι είμαστε βέβαια, no. Όσοι δεν είμαστε σπίτι, να πάμε σπίτι με καθαρό μυαλό και να τα πιούμε για αυτήν την ομάδα. Για αυτή την ομάδα, γιατί τα αξίζει. Γιατί αυτή η ομάδα έχει επιλέξει πολύ δυνατούς παίχτες, έχει επενδύσει σε αυτήν την ομάδα και νέα από πίσω και ο Δημήτρης Κάτσικας, αλλά και ο Τζίμπο Μπαμπάκος είναι εδώ. Όπως είμαστε και όλοι εμείς εδώ, που αγωνόμαστε λίγο παραπάνω για αυτή την ομάδα και πάμε να τα σηκώσουμε όλα. Εγώ είμαι σε καφενείο. Να το σου, Λουκάς. Πού μένεις, Λουκά, και βρίσκεις σε καφενείο? Καμία τεσσάρα, λέω η Μαριλού. Ωχ, η Μαριλού έχει μπει με άγριες διαθέσεις. Άγριες διαθέσεις η Μαριλού. 4-0 και πάμε σπίτι. Συγγνώμη, του στέλνουμε σπίτι. Νάτος, Νέκταρ, Κονδύλης, όλα μπλε μωρίο είναι η καρά. Τιμωνώ, όλα μπλε, όλα μπλε. Πάμε λίγο, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο, Οδυσσέα. Το κατάλαβα, Λουκά. Περιμένουμε να ξεκινήσει το επόμενο μάτς. Υπενθυμίζω ότι η ομάδα του Ιωνικού μας κέρδισε στο πρώτο μάτς με τους Seagulls. Κέρδισε 4-2. Ενώ πήγε με 1-1 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βρεθήκαμε πίσω γρήγορα στο σκορ με 2-1, το οποίο και ισοφαρίσαμε. Και τα υπόλοιπα δύο γκολ ήρθαν απανωτά το ένα με το άλλο, σχεδόν στη λήξη του δεύτερου ημιχρόνου, στην εκπνοή του μάτς. Αφού φανταστείτε ότι το τέταρτο γκολ μπήκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά τον 90. Ήταν κάτι το οποίο ξεσηκωθήκαμε όλοι και πανηγυρίσαμε έξαλλα για αυτήν την ομάδα που κατάφερε αυτό το super duper 4-2 εναντίον των Seagulls. Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά τα παιδιά περιμένουν στο lobby. Μένουν στο lobby να ξεκινήσουν τα invites. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, δεν γνωρίζω γιατί. Για να δούμε τι ώρα είναι. Είναι 11:01 και τώρα ξεκινάνε λοιπόν τα invite. Όλα μπλε. Πάλι λίγο μόνο μπλε. Και ξεκινάνε λοιπόν το invite για να ξεκινήσουμε το match μας. 11:01, on time. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία μουσικούλα βάζω. Η μουσικούλα είναι non-copyrighted music, γιατί όπως ξέρετε. Αλλά είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι. Και επειδή έχω πάει σε αρκετά τουρνουά, απολαύστε. Ο Μιχάλης λέει γκρεμίζει το chat. Πάμε. Πάλι χάνει Juventus. Πόσο χάνει Juventus, πάλι χάνει. Πώς το βρίσκεται τη στιγμή το σκορ, δεν το βλέπω live δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, περιμένω το invite, τους κοιτάω εδώ αυτή τη στιγμή. Περιμένουν για το invite, το τώρα ξεκινάει. Βάλτε μέσα τον Κάτσικα. Κάτσικα ζητάει ο κόσμος να μπει μέσα. Να τους μάθεις μπάλα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Μηδέν ένα χάνει. Πω.
Την παίζει, λέει, άσο τη Juventus, λέει, μεγάλος κλόν. Πορτογάλος ο Πατεώνας. 0-1 είναι μεγάλο το σκορ. Νομίζω η Juventus έχει πάει, δεν ξέρω, μου φαίνεται βουτιά στο κενό. Βασικά, ελεύθερη πτώση φέτος είναι η Juventus. Δεν ξέρω τι λέτε. Μπορεί να, και να κάνεις τα clean. Α, και να κάνεις penalty. Να μην σε χακάρουν, να μην σε χακάρουν. Επάμε λοιπόν στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα παρακολουθήσουμε έτσι μαζί, που είναι η ομάδα μας του Ιωνικού αντιμέτωπη με την Τριβελάτο. Να αλλάξουμε και τα απαραίτητα banners. Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Οπα. Δώστε μου ένα λεπτό, παιδιά, γιατί εδώ υπάρχει ένα λάθος. Δώστε μου ένα λεπτό. Και δίνουμε εδώ το space. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Και ξεκίνησε το match. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν την ομάδα του Ιωνικού να πουσάρει στο κέντρο του γηπέδου. Με τον Μαστροκούκο να κρατάει την μπάλα. Τριανταφύλου. Βρίσκει πάρα πολύ όμορφη δεξιά του γηπέδου τον Παπακώστα. Το γκολ! Το γκολ από τον Κομπογιάννη! Δεν ξεκίνησε το match. Δεύτερο λεπτό. Δεν μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό. Πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του FIFA. Στην ιστορία του Ιωνικού πιο γρήγορο γκολ δεν γινόταν. Δεν γινόταν πιο γρήγορο γκολ. Κομπογιάννης λοιπόν στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης 0-1. Η αντίστοιχα 1-0. Ιωνικός Τριβελάτο. Τριβελάτο, συγγνώμη. Η ομάδα λοιπόν του Τριβελάτο ψάχνει να βρει τώρα την ισοφάριση. Ψάχνει να παίξει, αλλά εκεί είναι ο Παπακώστας, σταματήσει, Τριανταφύλου. Κομπογιάννης. Ψάχνει λοιπόν τον Εμμανουηλίδη. Το ψάχνει. Βρίσκει τον Τριανταφύλου ξανά πίσω. Βρίσκει λοιπόν τον Παπακώστα. Παπακώστας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πολύ ωραία αλλαγή. Και το σουτ πάνω στον Μιλωνά. Πάνω στον αμυντικό της Τριβελάτο. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αντεπίθεση. Πάνω τη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Ψάχνουν στην δεξιά πλευρά. Και δυστυχώς μια πάσα κατέληξε out. Σαλαμάκης. Εμμανουηλίδης στην αμυνά μας πίσω. Τάτσης. Τσιμπίδας μακριά που βρίσκει πάρα πολύ όμορφα τον Κομπογιάννη που έχει χώρο μπροστά του. Ανοίγει την μπάλα. Ανοίγει την μπάλα, κλείνει προς το κέντρο του γηπέδου. Τσαλματζάς πίσω, Τάτσης, Μαστροκούκος. Κομπογιάννης τρίπλες, ψάχνει το σουτ. Το σουτ και όχι. Είναι πάνω στο τερματοφύλακα, πάνω στα χέρια τερματοφύλακα του της Τριβελάτο. Και τώρα παραχωρεί ένα κόρνερ το οποίο εκτελείται βαθιά μέσα στο δεύτερο δοκάρι. Και κερδίζουμε αυτό το δεύτερο corner από την δεξιά πλευρά του γηπέδου. Πρώτο δοκάρι, δυστυχώς είναι εκεί. Τσαλματζάς κρατάει την μπάλα. Καλαμάκης πήγε να βρει την κάθε πάσα, αλλά μάλλον ήταν offside. Είναι εκεί λοιπόν ο Μαστροκούκος να σταματήσει την επίθεση. Εμμανουηλίδης. Εμμανουηλίδης κρατάει την μπάλα από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Κομπογιάννη. Ξεμαρκάριστος. Εμμανουηλίδης ξανά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανοίγει γρήγορος το σουτ και σκάει πάνω στα σώματα των αμυντικών. Πολύ γρήγορη μπάλα, πολύ γρήγορες αναλλαγές και κερδίζουμε αυτό το corner που θα εκτελεστεί στο δεύτερο δοκάρι που είναι ψηλά εκεί. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε αυτή τη μονομαχία και παραχωρούν η ομάδα του Τριβελάτο. Άλλο ένα corner το οποίο εκτελείται γρήγορα, δεύτερο δοκάρι. Και τώρα η Τριβελάτο βρίσκεται στην αντεπίθεση που ο Παπακώστας είναι εκεί να το σταματήσει. Αλλά δυστυχώς ο επιθετικός της Τριβελάτο είναι πάρα πολύ δυνατό. Και το μαρκάρισμα δυστυχώς και τα τζαζαρίσματα δεν τέρνουν την μπάλα στα πόδια των παιχτών του Ιωνικού. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ομάδα της Τριβελάτο να ψάχνει τον γκολ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι εκεί όμως ο Τσιμπίδας και ο Καλαμάκης να σταματήσουν αυτή την επίθεση. Πάνω στη μεγάλη, στην σέντρα, συγγνώμη,
πάνω στη σέντρα, εκεί στη μεγάλη, στο κέντρο του γηπέδου, Τσαλματζάς, πολλές αλλαγές, πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες. Είναι εκεί όμως το τριταφύλλο να σταματήσει αυτή την επίθεση της Τριβελάτο. Τάτσις, Καλαμάκης πίσω, έχουν κλειστεί όλοι οι παίκτες μας σχεδόν, Κομπογιάννης, Τσαλματζάς, πολύ γρήγορα η μπάλα, πάρα πολύ ωραία, Παπακώστα στο σουτ, πάνω στο τερματοφύλακα, Κομπογιάννης κρατάει την μπάλα και όχι. Παραχωρούμε ένα ακόμα corner. Έχουμε μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και ψάχνουμε το δεύτερο goal. Ψάχνουμε το δεύτερο goal στο μόλις το 24 αυτή της αναμέτρησης. Το corner εκτελείται χαμηλά, κοντά στο corner. Κομπογιάννης έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αλματζάς. Ψάχνει λοιπόν τον Καλαμάκη shoot. Και όχι, άλλο ένα corner που παραχωρεί ο τερματοφύλακας της Τριβελάτο. Πολύ γρήγορο το match. Κοντά το corner, 30 φίλου. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάρα πολύ ωραία στο Τσιμπίδα που το πλασάρει και σκίζει τα δίχτυα του τερματοφύλακα της Τριβελάτο, ανενόχλητος. Πάρα πολύ ωραία, ένα πλασέ στο 26, Ιωνικός Τριβελάτο 0-2. Συγγνώμη, 2-0. Εμμανουηλίδη, συνεχίζουμε αυτή την επίθεση. Μόλις το 27, η ομάδα του Ιωνικού μας βρίσκεται μπροστά με 2-0 στο σκορ. Και αυτή τη στιγμή παραχωρούμε ένα out για την Τριβελάτο. Η Τριβελάτο που ψάχνει να βρει τον goal τώρα, αλλάζει γρήγορα το γήπεδο. Παπακώστα όμως είναι εκεί να σταματήσει από την δεξιά πλευρά του γήπεδου. 30 φίλου, ξεμαρκάρεται, πάρα πολύ ωραία Παπακώστας. Κομπογιάννης, Τσαλματζάς, Μαστροκούκος, Κομπογιάννης, Εμμανουηλίδης, Κομπογιάννης, πάρα πολύ ωραίο το 1-2 εκεί. Κρατάει ο Μανουηλίδης την μπάλα, τις τρίπλες και το... πάμε για τον γκολ. Όχι, όχι. Ο τερματοφύλακας της Τριβελάτο σταματάει αυτό το σούτ του Εμμανουηλίδη, αυτή την υπέροχη, υπέροχη προσπάθεια του Εμμανουηλίδη με τις τρίπλες μέσα στη μεγάλη περιοχή, με τα περάσματα των τριών παιχτών, των τριών αμυντικών της Τριβελάτο. Είναι εκεί να σταματήσει αυτή την επίθεση. Και έχουμε λοιπόν Κομπογιάννη που πλασάρει στον τριταφύλλο, σκάβει μακριά. Και όχι, είναι εκεί ο αμυντικός της Τριβελάτο, Παπακώστας. Τσαλματζάς, γκολ! 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 3-0! 3-0! Τους έχουμε αλλάξει τα φώτα! Τους έχουμε αλλάξει τα φώτα! 3-0! Μόλις το 36! Μόλις το 36! 3-0! Για την ομάδα του Ιωνικού που μπήκε όσο πιο δυναμικά γινότανε να τους δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι. Να τους δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι. Πάρα πολύ ωραία. 3-0 λοιπόν, μόλις στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Ιωνικού εναντίον της Τριβελάτο. Εμμανουηλίδης λοιπόν, αριστερά πλευρά του γηπέδου. Κομπογιάννης κρατάει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία ανοιγματαστόν Εμμανουηλίδη, αλλά δεν τον βρίσκει δυστυχώς ο αμυντικός της Τριβελάτο, πιο γρήγορος και πιο δυνατός. Ψάχνουμε τώρα ένα πλάγιο out για μας από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Τσαλματζάς κρατάει την μπάλα, τη χάνει. Και ο Τάτσις είναι εκεί να διορθώσει το λάθος του. Εμμανουηλίδης, Κομπογιάννης, Εμμανουηλίδης ξανά. Πήγαν να παίξουν το 1-2, δεν τους βγήκε. Ο Κομπογιάννης είναι εκεί όμως για να προσπαθήσει πάλι να κερδίσει μια κόντρα για να πάμε για το επόμενο goal. Και τώρα η Τριβελάτο ανοίγεται την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Κέντρο. Ψάχνει να βρει τις πάσες. Αριστερά από το γηπέδο ψάχνουν να βρουν τις πάσεις. Έχουν κλειστεί πάρα πολύ δυνατά από τους παίχτες του Ιωνικού μας. Και περιμένουν σιγά σιγά κοντά στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νίκας παραχωρεί ένα περίεργο corner. Και εκεί βρίσκεται λοιπόν. Όχι, κοιμηθήκαμε στην άμυνα. Κοιμηθήκαμε. Αυτό το corner λοιπόν. Ο ψηλός παίχτης της Τριβελάτο ήρθε εκεί να πάρει μια κεφαλιά σχεδόν ανενόχλητο στο πρώτο δοκάρι του corner. Στην λήξη, στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, να βρίσκεται η ομάδα μας στο 3-1, να μειώνει στο 3-1 εναντίον του Ιωνικού. Έρχεται λοιπόν η Τριβελάτο να μειώσει σε 3-1 στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό θέλει τώρα, θέλει καθαρό μυαλό. Το δεύτερο ημίχρονο, καθαρό μυαλό, πολύ καθαρό μυαλό, για να μπορέσει η ομάδα μας να κερδίσει καθαρά, να πάρει εύκολα αυτή τη νίκη και να μην χρειαστεί να έχουμε απρόοπτα και όχι
μεγάλες αλλαγές. Υπενθυμίζω λοιπόν, Ιωνικός Νίκαιας Τριβελάτο στο πρώτο ημίχρονο κλείνει το μάτς με 3-1. Γκολ που μπήκανε πάρα πολύ γρήγορα στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, στο 2, στο 20 και κάπου στο 37. Και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία το τρίτο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο αυτής της αναμέτρησης, με την Τριβελάτο να προσπαθεί να βρει και να σκοράρει κάποια γκολ, και με ένα πολύ γρήγορο offside από την αριστερή πλευρά του γηπέδου. Και έχουμε τον Ιωνικό μας από την αριστερά πλευρά του γηπέδου να ψάχνει τον Μαστροκούκο. Και πάρα πολύ ωραία βαθιά παλιά στο Τριανταφύλου. Τριανταφύλου κατεβάζει την μπάλα. Σουτ! Γκολ Τριανταφύλου στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Και έχουμε το 4-1. Έχουμε το 4-1 στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ανενόχλητος λοιπόν, μια πολύ ωραία παλιά ο Τριανταφύλου στο 48. Με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, μπήκε δυναμικά, έβγαλε τη σέντρα και καθάρισε με γρήγορες, με συνοπτικές διαδικασίες τον τερματοφύλακα της Τριβελάτο. Τώρα η Τριβελάτο προσπαθεί, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Βρίσκεται πίσω με 4-1, με κακή ψυχολογία που θα πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, γιατί θέλει τον γκολ τώρα. Θέλει μια πολύ προσοχή να μπορέσουμε να κλειδώσουμε αυτή τη νίκη. Πλάγιο out λοιπόν, out από τον τερματοφύλακά μας, τον Κυρονίκα, που βρίσκει τον Κομπογιάννη μετά από κόντρες. Παπακώστας κρατάει την μπάλα δεξιά πλευρά του γηπέδου, όπως αναπτυσσόμαστε. Ψάχνει να βρει μια πάσα, βρίσκει το Τσαλματζά Τριανταφύλου στα σώματα και έχουμε ένα ακόμα corner για την ομάδα του Ιωνικού. Βαθιά παλιά στο δεύτερο δοκάρι, πολύ μακριά, πάνω στο Τσιμπίδα. Καλαμάκης, συγγνώμη. Και έρχεται λοιπόν ο τερματοφύλακας του τον Στριβαλέτο να καθαρίσει τη φάση και να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Έχουμε την ομάδα του Στριβαλέτο από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου να προσπαθεί να βρει μια πάσα. Έχουν κλειστεί όλοι οι παίκτες τους. Δεν μπορούν να βρουν κάποιον. Δεν μπορούν να τον βρούνε. Βλέπουμε εκεί, είναι παντού. Είναι παντού η δική μας. Μια βαθιά παλιά χωρίς να έχει μεγάλες βλέψεις. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την ομάδα του Ιωνικού να κρατάει την μπάλα στην άμυνα. Καλαμάκης με ένα πολύ κακό κοντρόλ να παραχωρεί ένα πλάγιο out προς τη δεξιά πλευρά του γηπέδου, όπως επιτίθεται η Τριβελάτο. Επιτίθεται την κεντρική πλευρά. Τώρα από την αριστερή πλευρά ψάχνουν να βρουν μια πάσα μακριά πάνω στο σώμα του Ανδρέου, έρχεται να καθαρίσει και να διώξει όπως αυτή την μανιασμένη επίθεση της Τριβελάτο. Μαστροκούκος παραχωρεί ένα ακόμα πλάγιο για την Τριβελάτο και παραχωρεί αυτή τη στιγμή ένα κόρνερ ακόμα, το οποίο θα εκτελεθεί γρήγορα στο κέντρο της μικρής περιοχής. Ταλματζάς βρίσκει πάρα πολύ γρήγορα τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι γρήγορος, Τσαλματζάς, Εμμανουηλίδης αλλάξαν την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή Τριανταφύλου και όχι, κόβεται. Εμμανουηλίδης είναι γιατί στο λάθος, όχι. Κόβεται λοιπόν ξανά από τους αμυντικούς της Τριβελάτο, οι οποίοι παραχωρούν όπως αυτό το πλάγιο out. Μακρινή παλιά λοιπόν στον Μαστροκούκο, Παπακώστας, Τριανταφύλου, Εμμανουηλίδης, έξω μεγάλη περιοχή, μέσα στη μεγάλη περιοχή, τρίπλες, το shoot. Μακριά out λοιπόν από την αριστερή πλευρά του goalkeeper της Τριβελάτο. Είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν να κάνει το 5-1 εκεί ο Εμμανουηλίδης, αλλά δυστυχώς την έστειλε πολύ μακριά στην αριστερή πλευρά του goalpost. Και έχουμε λοιπόν την ομάδα μας να επιτίθεται την δεξιά πλευρά του γηπέδου. Έχουμε Μαστροκούκος, βαθιά παλιά. Βρίσκει τον Τσαλματζά στην πάσα, όχι το λάθος, πάνω στα σώματα των αμυντικών. Μαστροκούκος όχι, δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά. Και τώρα θέλει προσοχή, είμαστε 3-3. Γυρνάνε πίσω και ναι, πάρα πολύ ωραία, ο Μαστροκούκος έχει γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ σωστά να κόψει αυτή την μπάλα. Αλλά η ομάδα της Τριβελάτο συνεχίζει την επίθεση μέσα στη μεγάλη περιοχή.
Έχει αλλάξει πόδι, ο Ανδρέου είναι εκεί όμως, πανύψηλος με μεγάλο σώμα, να σταματήσει κάθε επίθεση. Κομπογιάννης κατεβάζει όμως. Τρενταφύλου έχει μια επίθεση εκεί, αλλά δυστυχώς είναι off-site και θα την καθαρίσουμε σαν φάση η οποία δεν έγινε ποτέ. Τώρα η Τριβαλέτο προσπαθεί να βρει τον γκολ έξω τη μεγάλη περιοχή. Αλλάζει πάρα πολύ γραμμές στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει την πάσα και παραλίγο. Παραλίγο να γίνει το αυτό γκολ, αλλά την παραχωρούμε ένα γρήγορο κόρνερ. Γρήγορο κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, δεν βρίσκει κάποιον παίχτη της Τριβελάτο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, από τη δεξιά πλευρά, ψάχνει να βρει τη σέντρα, ψάχνει να βρει την πάσα. Δεν μπορεί, ο Καλαμάκης είναι εκεί για να σταματήσει και να διώξει μακριά, κοντά στο κέντρο του γηπέδου, την μπάλα, όπου βρίσκεται οι παίκτες της Τριβελάτο να συνεχίσουν την επίθεσή τους. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα τάκλιν πάνω στα σώματα Τσιμπίδας. Είναι εκεί να σταματήσει αυτό το σοτ. Κι άλλο ένα σουτ το οποίο έξω από τη μεγάλη περιοχή δεν βρίσκει κανέναν. Πολύ πάνω από τα δοκάρια του Νίκα. Κέντρο λοιπόν, Τσαλματζάς κρατάει την μπάλα. Κάναμε το λάθος εκεί, όπως και πήγα να κάνω και το λάθος στο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα η Τριβελάτο βρίσκεται στην επίθεση από το κέντρο του γηπέδου. Ψάχνει να βρει από τη δεξιά πλευρά τον συμπαίκτη τους μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καλαμάκης είναι εκεί να σταματήσει κάθε λοιπόν επίθεση που η Τριβελάτο έχει αναπτύξει τόση ώρα. Το κόρνερ εκτελέστηκε γρήγορα και η μπάλα στα πόδια του Εμμανουηλίδη που είναι πάνω από το κέντρο του γηπέδου, Τσαλματζάς. Εμμανουηλίδης, πάρα πολύ ωραία για τον Μαστροκούκο, ο οποίος κλείνει και βγάζει μια πολύ ωραία σέντρα που δυστυχώς δεν βρίσκει το συμπαίκτη του. Αλλά είναι εκεί ο Εμμανουηλίδης, ένα πολύ κακό κοντρόλ, παραχωρώντας το out. Τριβελάτο ψάχνει να βρει και εκείνη το goal και κάνει το λάθος. Τρενταφύλου κλέβει την μπάλα. Τρενταφύλου ξανά κρατάει, πάρα πολύ ωραία, μέσα στη μεγάλη περιοχή, πολύ ωραία τρίπλα και όχι, πήγε να γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο goal. Είναι εκεί ο goalkeeper να σταματήσει αυτή μας την επίθεση για να γίνει το 5-1. Πάρα πολύ καλή τρίπλα. Και το γκολ, Τσιμπίδα στα σώματα. Τσιμπίδα πήρε την κεφαλιά, αλλά δυστυχώς παραχωρήσαμε ένα out για την ομάδα της Τριβελάτο. Πάρα πολύ γρήγορη μπάλα, πάρα πολύ γρήγορες εναλλαγές, πολλές ευκαιρίες από την ομάδα μας να κάνει το 5-1. Πολύ σωστές άμυνες. Νομίζω ότι όλοι οι φιλαθλοί του Ιωνικού είναι περήφανοι για αυτήν την ομάδα σήμερα στο σημερινό μάτς. Και βρισκόμαστε στο 86 της αναμέτρησης μεταξύ του Ιωνικού Νίκαιας και της Τριβελάτο. Τρενταφύλου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει την πάσα. Κομπογιάννης κρατάει, την κράτησε πάρα πολύ την μπάλα. Παπακώστας. Σουτ πάνω στον goalkeeper. Κομπογιάννης πήγε να κάνει την αλλαγή. Και ναι, Κομπογιάννης κερδίζει αυτό το πέναλτι. Και έχουμε το πέναλτι λοιπόν για την ομάδα μας. Και όχι, το εκτέλεσε και ο goalkeeper ήταν εκεί, χάνοντας αυτή την ευκαιρία για το 5-1. Το σχεδόν τέλος του δεύτερου ημιχρόνου, βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό. Στο 4-1 μπροστά η ομάδα του Ιωνικού. Τώρα θέλει λίγο προσοχή γιατί έχουν γυρίσει την αντεπίθεση η ομάδα της Τριβελάτο, αλλά δεν αγχωνόμαστε. Βρισκόμαστε με 4-1 μπροστά. Δεν μπορούν και να θέλουν να κάνουν κάτι άρα παραπάνω. Ανδρέου κρατάει την μπάλα. Δίνει μια παλιά βαθιά για τον Εμμανουηλίδη, βλέπω. Όχι, Παπακώστας. Τρενταφύλου, Τσαλματζάς και όχι. Ο Παπακώστας ήταν offside. Θα μπορούσαμε τώρα στην εκνοή του γηπέδου να κερδίσουμε με 5-1. Και τελειώνει αυτό το match. Τελειώνει αυτό το match με το σκορ 4-1. 4-1 για την ομάδα του Ιωνικού, κερδίζοντας λοιπόν την καλή ομάδα της Τριβελάτο, όπως με είχε ενημερώσει από το control. Ανενόχλητη, πολλά γκολ, πολλές χαμένες ευκαιρίες, βλέπουμε εδώ και κάποια highlights. 2-2 σήμερα, 2-2 σήμερα, επιτέλους επέστρεψα. 2-2 σήμερα με την ομάδα μας, που έκανε μια φοβερή ανατροπή λοιπόν στο προηγούμενο μάτς και τώρα με 4-1 κερδίζει την Τριβελάτο
χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ανενόχλητη σε αυτό το υπέροχο μάτς. Βλέπουμε και κάποια highlights. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στην ομάδα μας. Ήσασταν όλοι εδώ λοιπόν να την εψυχώσετε. Πάρα πολύ δυνατά. Κατάφερε να πάρει 2-2. Και επιτέλους πάω το ρόδι. Επιτέλους πάω το ρόδι σε αυτήν την ομάδα. 2-2 νίκες. 4-2 στο πρώτο μάτς. Και 4-1 στο δεύτερο μάτς. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στον Ιωνικό. Μπράβο στους παίχτες μας. Μπράβο σε όλους εσάς που ήσταν εδώ και σαπορτάρατε αυτήν την ομάδα. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ όμορφα αυτή τη νύχτα έτσι μαζί. Και τώρα πάμε σιγά σιγά λοιπόν στην λήξη αυτής της ζωντανής μετάδοσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Μου είσαι λέει καλή συνέχεια. Το εκτιμώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που βρισκόσασταν εδώ. Το εκτιμώ. Το εκτιμεί και η ομάδα. Ευχαριστούμε και τα μέλη της διοίκησης του Ιωνικού. Αλλά περισσότερο όλους εσάς που ήσταν εδώ μαζί και περάσαμε αυτήν την υπέροχη βραδιά. Βλέποντας την ομάδα μας να παίρνει 2-2 μάτς στο πρωτάθλημα. Το πρώτο σκορ που βρισκόταν στο 1-1 στο πρώτο ημίχρονο και καταφέραμε να το φτάσουμε στο 4-2. Και το δεύτερο μάτς, το οποίο είναι ενόχλητη, κερδίσαμε 4-1. Από μένα λοιπόν, σας εύχομαι μια υπέροχη βραδιά. Να ξεκουραστείτε. Τώρα που είστε και ήρεμοι μετά τις δύο νίκες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow τα social media του Ιωνικού. Και έως την επόμενη φορά, καλό σας βράδυ. Would you